Σέντρα στην αλήθεια. Ο Sky ρίχνει φως στην υπόθεση Φάνη Χριστοδούλου. Απόψε στις 10.30 στη Σέντρα της Αλήθειας, ο Sky διερευνά τους λόγους της ρήξης του Διεθνή Άσου με τον Πανιόνιο. Απόψε στις 10.30 στη Σέντρα της Αλήθειας. Φυσικά στον Sky. Την εκπομπή σας προσφέρει το νέο Suzuki Baleno. Θα πάω βέβαια τον Ηλιόπουλο. Τον Ηλιόπουλο δεν μπορώ. Πάμε στον Κωνσταντάρα. Ντίνος Ηλιόπουλος, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Λίλιαν Μινιάτη, Σωτήρης Μουστάκας. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Το αφεντικό χρεοκόπησε. Ψυχραιμία. Τι να πει και ο υπάλληλος που γεννήθηκε, τα πει και ψύχρεμος. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Την Τρίτη στις 4.30 το απόγευμα. Φυσικά στον Sky. Την ταινία σας προσφέρει ο ελληνικός καφές Δρίτσας. Για το ξύπνημα των αισθήσεων, ελληνικός καφές Δρίτσας. Γιατί η καλή μέρα από τον καφέ φαίνεται. Φως στο τούνελ. Μια εκπομπή σοκ. Με την Αγγελική Νικολούλη. Ένα 13χρονο κοριτσάκι συγκρούεται με οικογένεια και κοινωνία και χάνεται μέσα στη νύχτα. Η κάμερα το βρίσκει και το ακολουθεί στις πιο επικίνδυνες αναζητήσεις του. Φως στο τούνελ. Τρίτη στις 10 το βράδυ. Φυσικά στον Sky. Όταν η αστυνομία σηκώνει τα χέρια της ψηλά, το λόγο έχει η επιστήμη. Όταν η διάγνωση είναι φόνος, ο γιατρός Σλόαν ξέρει τη θεραπεία. Ο βραβευμένος με Emmy Dick Van Dyke είναι ο ειδικός. Dick Van Dyke. Την Δετάρτη στις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Φυσικά στο Sky. Μια προσφορά από το νέο Essex Total. Το ολοκληρωμένο απορρυπαντικό. Πάντα στον αέρα με σπουδές τηλεόρασης στο New Status. Και πάντα με την υποστήριξη του New Channel. Πάντα στην επικαιρότητα σπουδάζοντας στο New Studies τηλεπαρουσιαστής, σκηνοθέτης, εικονολήπτης, μοντέρ βίντεο, ηχολήπτης, δημοσιογράφος. Εργαστήριο ελευθέρων σπουδών τηλεόρασης New Studies. Η τέχνη της επικοινωνίας. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Με τη χορηγία των κλιματιστικών Mitsubishi. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν ασταμάτητα μικρές επαναστάσεις στην επικοινωνία που επηρεάζουν την προσωπική μας ζωή και τις καθημερινές αγοραστικές μας συνήθειες. Ποια είναι τα όρια του επικοινωνιακού χάρτη στο κατόφλι του νέου αιώνα? 12 και 13 Οκτωβρίου, έκτο συνέδριο διαφήμισης. Μπροστά σε ένα νέο επικοινωνιακό χάρτη. Πρέπει να είστε εκεί.